Να επιστρέψουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κλαράκης είναι μαζί μας, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σακελάκη, καλή τροπική σεζόν. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Κλαράκη, τι γίνεται τώρα, δηλαδή έχει ανοίξει η συζήτηση και το λέω έτσι απλοϊκά, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος δεν κατανοεί τι γίνεται. Ξαφνικά, εκεί που ένας Στέφανος Κασελάκης εκλέχτηκε με πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων από τα μέλη και τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά σήμερα συζητάει το εσωτερικό του κόμματος για τη διαγραφή του ακόμη. Όχι τις νέες κάλπες και όπως έγινε η απόφαση, όπως πάρθηκε η απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή. Τώρα μιλάμε ακόμη και για διαγραφή του. Κοιτάξτε, όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκαλέσει και θλίψη και θυμό στον κόσμο που είναι κοντά μας. Δεν μπορώ να το κρύψω. Mm-hmm. Δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά που ζούμε. Δεν δίνουμε την αίσθηση στον κόσμο ότι προχωράμε με ενότητα και συντεταγμένα. Το αντίθετο θα έλεγα. Mm-hmm. Νομίζω ότι από πέρσι το καλοκαίρι, μετά που ολοκληρώθηκαν οι δύο κάλπες του 23 που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματος, ενώ όλοι ελπίσαμε ότι θα υπάρξει μια πολιτική ειρήνευση με την εκλογή νέου Προέδρου το Σεπτέμβριο, δυστυχώς αυτό δεν ήρθε ποτέ. Βυθιστήκαμε σε μια περιδίνηση εσωστρέφειας, αντιδικιών, ισοκομματικών, αποχωρήσεων, διασπάσεων, με μια μικρή παύση λίγο πριν τις ευρωεκλογές και συνεχίστηκε αμέσως μετά. Νομίζω ότι οι εκκλήσεις για ενότητα δεν έχουν εισακουστεί. Ναι. Νομίζω όλα αυτά που συμβαίνουν δεν βοηθάνε στην ενότητα του κόμματος και δεν βοηθάνε στο να προχωρήσουμε και σε διαδικασίες φυσιολογικές, δημοκρατικές για να εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο από τη βάση. Νομίζω ότι οι εκκλήσεις έρχονται περισσότερο από τη βάση προς τα πάνω. Ακριβώς, από τη βάση. Από τη βάση, η οποία λέει λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο να πέσουν οι τόνοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα στο κόμμα, το οποίο είναι κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακριβώς, κύριε Σφακενάκη, τα κόμματα δεν είναι ούτε πολιτιστικοί σύλλογοι, ούτε ελέσχοι περιηγητικοί για να κάνουν εκδρομές. Έχουν ένα σκοπό, ένα θεσμικό ρόλο στην κοινωνία. Η αξιωματική αντιπολίτευση ένα παραπάνω και συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο να εκφράσει την κοινωνία και να προτείνει λύσεις και να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση στα λάθη της και να υπερψηφίζει και ότι είναι σωστό και υπέρ της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαδραματίσουμε το ρόλο μας ως αντιπολίτευση, διότι είμαστε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βυθισμένοι στη δική μας εσωστρέφεια και αντί το κόμμα να εξάγει λύσεις στην κοινωνία, εξάγει την εσωστρέφειά του και τα προβλήματά του. Ξέρετε, είναι πολύ φυσιολογικό, όπως είπατε και εσείς, δεν είστε σύλλογος, σωματείο, είστε ένα κόμμα. Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις, θέσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Θεμητό είναι όλο αυτό. Όμως, πού χάθηκε το μέτρο στις εσωκομματικές συγκρούσεις? Και το λέω αυτό γιατί, όπως σχολίασα και στην αρχή, ο Στέφανος Κασελάκης δεν πάβει να είναι ένας πολιτικός, ο οποίος όταν εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε μια πολύ μεγάλη αποδοχή από τη βάση του κόμματος. Κοιτάξτε, δεν έχει περάσει ούτε χρόνος. Ουσιαστικά από την εκλογή με διπλές κάλπες του Στέφανου του Κασελάκη. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι ο πλέον αντικειμενικός τρίτος θα πει ότι δεν απείλαυσε ούτε ελάχιστο χρόνο χάριτος για να προσαρμοστεί στα καθήκοντα. Καθόλου. Δεν θα μείνω όμως εγώ σε αυτό, θα πω το άλλο. Τα κεντρικά στελέχη ιδίως, με απαντές εμφανίσεις τους στα μέσα ενημέρωση, στα social, πυροδότησαν ένα εσωτερικό κλίμα εντάσεων, αντιπαραθέσεων με πολύ μεγάλη τοξικότητα, mm-hmm. η οποία πέρασε και στη βάση σε κάποιο βαθμό. Και ένας μεγάλος αριθμός διαφωνούντων, έτσι, εσωτερικό, έφυγε. Επέλεξε τον δρόμο της φυγής. Και κάπου είπαμε ότι λίγο εκεί άρχισαν να επουλώνονται κάποια πράγματα. Δυστυχώς τελικά μάλλον δεν επουλώθηκαν οι πληγές, μάλλον το τραύμα ήταν βαθύτερο. Αυτή τη στιγμή αντί να το επουλώνουμε, ρίχνουμε και αλάτι στην πληγή. Να. Ο κόσμος που είναι κοντά μας και τον ενδιαφέρει το κόμμα και όχι οι προσωπικοί σχεδιασμοί του οποιοδήποτε, είτε υποψηφίου είτε στελέχους, είναι στεναχωρημένος, είναι ακόμα και αποστασιοποιημένος και κοιτάει γενικά το πολιτικό σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ με μια περίεργη ματιά του τι είναι αυτά που γίνονται εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή και φίλοι που μιλάω από άλλους πολιτικούς χώρους είναι λίγο έκπληκτοι, η αλήθεια είναι, με όσα διαδραματίζονται. Και η δική μου θέση ως γραμματέας νομαρχιακής, το πρωί που μιλήσαμε ήταν άλλο το πολιτικό σκηνικό, απόψε είναι άλλο, μεσολάβησαν τα γεγονότα τα σημερινά. Δεν είναι εύκολη, είναι πολύ δύσκολο να κρατάς την ψυχραιμία σου και την λιτότητα σε εκφράσεις για να μην πυροδοτήσεις το κλίμα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θεωρώ και ελπίζω να πρετανεύσει η κοινή πολιτική λογική και το αίσθητο αυτοσυντήρησης στην Κεντρική Επιτροπή που κλήθηκε εκτάκτως
και να σταματήσει εδώ όλο αυτό. Θα σας έλεγα, θα σας ρωτούσα τώρα ποια είναι αυτή η κοινωνική στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Όταν είδαμε προηγούμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ουσιαστικά να καθαρεί τον Στέφανο Κασελάκη και μάλιστα μην έχοντας τη δύναμη ενός συνεδρίου. Θεωρώ ότι το συνέδριο είναι ισχυρότερο από ό,τι η Κεντρική Επιτροπή. Όπως σε κάθε κόμμα, το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος και μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, οι διαδικασίες κινήθηκαν μέσα από Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ορθώς ξεκίνησε η διαδικασία, άρχισε εμπιστοσύνη στο καταστατικό στην Κεντρική Επιτροπή. Όμως αυτές οι διαδικασίες τελειώνουν στα συνέδρια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ένα συνέδριο για να τα δούμε όλα αυτά. Λέω λοιπόν, η κοινή πολιτική λογική λέει να μην μπουν μπλόκα σε υποψηφίους και αποκλεισμοί ή διαγραφές. Δεν είναι λύση, δεν είναι πολιτική λύση κανένας προβλήματος. Να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο συντεταγμένα στο συνέδριο και από εκεί και πέρα αναλόγως στις κάλπες. Όμως με το κλίμα που βλέπω να υπάρχει τώρα και με την όλη κατάσταση, φοβάμαι ότι όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι σε αναδιαρκές εκκρεμές. Ελπίζω να διαψευστώ, ελπίζω να πάνε όλα όσο πιο καλά μπορεί να γίνουν στην κατάσταση που είναι σήμερα πολιτικά. Να προχωρήσουν οι υποψήφοι, οι πέντε που έχουν μέχρι στιγμής εμφανιστεί και έχουν υποβάλει υποψηφιότητες, 24 του μήνα λίγη η σχετική προθεσμία, και να πάμε σε ταγμένα και να ακουστεί η βάση, να αξιολογήσει η βάση όλους τους υποψηφίους και να καταθέσει την άποψή της για τις ψήφους της. Το πιο λογικό και το πιο δημοκρατικό. Το κατάφερε το ΠΑΣΟΚ, το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε ξανακάνει και εμείς στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και η καλύτερη λύση στα προβλήματα είναι η δημοκρατία. Η περισσότερη δημοκρατία, όχι η λιγότερη. Τι θα σημάνει μια ενδεχόμενη διαγραφή, μια απόφαση το Σάββατο για διαγραφή, Κασελάκη? Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι είτε υποστηρίζει κάποιος το συγκεκριμένο υποψήφιο, είτε όχι, δεν έχει να κάνει. Ανεξάρτητα από αυτό. Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί τραύματα. Και αυτό μένει να δούμε ποιες θα είναι μετά οι περαιτέρω συνέπειες ενός τέτοιου πολιτικού εγχειρήματος. Το οποίο θα είναι, νομίζω, η κορυφαία στιγμή στην ένταση. Ναι. Και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Θα υπάρξουν σίγουρα αντιδράσεις. Και σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Αυτό. Φαντάζομαι και μέσα στην ημέρα ενδεχομένως κάποιος, τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι, σε σχόλιο. Προφανώς θα υπάρξουν αντιδράσεις και από τον ίδιο εφόσον διαγραφεί. Mm-hmm. Νομίζω όμως γενικότερα θα προκληθούν νέα χάσματα μέσα στο κόμμα. Ήδη υπάρχουν αρκετά προβλήματα εσωτερικά. Νομίζω αυτά θα γιγαντωθούν, δεν θα περιοριστούν. Πέρσι έλεγα το καλοκαίρι που ξαναμιλούσαμε για τις εκλογές και εδώ το φθινόπωρο, ότι αν το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απλά ο πρόεδρος, θα αλλάζαμε ένα πρόεδρο και θα λυνόντουσαν όλα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Το πρόβλημα είναι και δομικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε βαθιές αλλαγές και τομές. Γι' αυτό έπρεπε να έχει γίνει ένα καταστατικό συνέδριο και πάρα πολλά χρόνια τομών, αλλαγών και ρήξεων. Για να αλλάξει και η δομή και ο τρόπος λειτουργίας συνολικά του κόμματος. Ήρθαν κάπως ανάποδα, θεωρείτε, οι όποιες αλλαγές. Δηλαδή, βιαστήκατε να αλλάξετε πρόεδρο, δεν πήγατε σε αυτό που λέτε ένα συνέδριο καταστατικό, το οποίο θα έβαζε μπροστά όλα τα προβλήματα και το τι έφταιγε τέλος πάντων για την ήττα στις εθνικές εκλογές. Ακριβώς, κύριε Σφαγιανάκη. Πέρσι ήμουν οπαδός της άποψης, πέρσι πριν γίνουν οι εκλογές, ότι πρώτα να πάμε σε ένα συνέδριο, να βάλουμε την πολιτική ατζέντα, να βάλουμε το καινούριο καταστατικό μπροστά και αμέσως μετά να ξεκινήσουν διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου. Άλλωστε η κυβέρνηση. Το λέγατε και εδώ, μέσα από την εκπομπή του σήμερα. Ήταν νεοεκλεγήσα και είχαμε όλο τον χρόνο μπροστά μας για να το κάνουμε. Ναι. Δεν έγινε έτσι. Τώρα, φέτος, σχεδόν ένα χρόνο μετά, αντί να πάμε γρήγορα στις διαδικασίες τουλάχιστον εκλογής Προέδρου για να τελειώνουμε, θα φτάσουμε καλά Χριστούγεννα. Μία Δεκέμβρη ο δεύτερος γύρος. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει τελειώσει την άλλη εβδομάδα. Και με όποιες απώλειες. Και το λέω αυτό και δεν συνυπολογίζω καν όλες αυτές τις παράπλευρες απώλειες που θα υπάρξουν μέχρι τότε. Ανεξάρτητα από το αν ο Κασελάκης θα είναι στην κούρσα της διαδοχής ή όχι, το να φτάσετε μέχρι αυτή την ημερομηνία στις κάλπες και να πείτε ότι δεν έχουμε απώλειες σίγουρα σε σχέση με τις προηγούμενες σωκοματικές διαδικασίες και τον αριθμό που πήγαν τότε να ψηφίσουν. Βέβαια, υπήρχε και ένα ρεύμα που τώρα έχει αποχωρήσει και έχει ακολουθήσει την κυρία Χουσιόγλου κτλ. Θα υπάρχει μια καταγραφή η οποία θα είναι δυσμενής για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τουλάχιστον σε επίπεδο εκτίμησης το λέω, ας διαψευστούμε σίγουρα και ο κόσμος να πάει. Η συγκυρία δεν είναι καλή για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλή. Δεν είναι καθόλου καλή. Και όσο συνεχίζει αυτή η σωκοματική κόντρα και όλη αυτή η εσωστρέφεια και τα προβλήματα και τα μπλοκαρίσματα και οι τακτικισμοί, άλλο τόσο κόσμος να απομακρύνεται. Δεν είμαστε θελκτικοί πολιτικά αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο, το ξαναλέω για πολλωσή φορά, έχουμε συναχωρήσει πάρα πολύ τον κόσμο μας. Εγώ δηλαδή θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους για όλο αυτό που βλέπουν όλο αυτό το διάστημα. Μακάρι να μην είχε συμβεί, μακάρι να είχε αποτραπεί, να μην είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να παρήγαμε πολιτική και θέσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σε ένα πολιτισμένο πλαίσιο όμως. Εδώ έχει χαθεί αυτό. Είναι πολύ έντιμο πολιτικά αυτό που λέτε και έτσι όπως το θέτετε, γιατί η κριτική από τον κόσμο, το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, η κριτική από τον κόσμο είναι πού είναι η αντιπολίτευση.
Πού είναι η αξιωματική αντιπολίτευση που θα έπρεπε να είναι εδώ, να είναι μέσα στο κοινοβούλιο, παρούσα και να ασκεί κριτική απέναντι σε αποφάσεις, απέναντι σε κινήσεις τις οποίες ενδεχομένως κάνει η κυβέρνηση και υπάρχουν θέματα για τα οποία πρέπει να παρέμβεται. Και ξέρετε, και η όποια προσπάθεια γίνεται κοινοβουλευτικά για έργο, με όλα αυτά που γίνονται, καλύπτεται τον αχό των γεγονότων αυτών. Ναι. Ακόμα δηλαδή και όποιες απόπειρες, οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες δεν υπάρχει. Ακούγονται. Έχει καλυφθεί. Διότι όλο αυτό το σκηνικό το πολιτικό, βέβαια, σε επίπεδο εκλογής προέδρου και των διαδικασιών που γίνεται, τα καλύπτει όλα. Ναι. Πέφτει στα σκόνη που κρύβει τα πάντα από κάτω. Έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει γρήγορα σε εκλογή προέδρου, αφού αυτή ήταν η απόφαση. Να πάμε γρήγορα στο συνέδριο το έκτακτο, όπως προβλέπει το καταστατικό, και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις άμεσα. Και να μην περιμένουμε να φτάσουμε Δεκέμβριο και βλέπουμε. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει με ένα πολύ ορθό τρόπο, που είναι θετική αποτίμηση για τους ίδιους τις διαδικασίες του. Θα τις ολοκληρώσει την άλλη Κυριακή που έχουν πρόεδρο και θα μπορέσει να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι, στην κεντρική πολιτική σκηνή που και αυτοί απέχουν. Γιατί καλώς κακώς οι εκλογές προκαλούν μια εσωστρέφεια. Εμείς όμως είμαστε 2 μήνες πίσω. Οκτώβριος-Νοέμβρης. Και είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Και το Δεκέμβριο έχουμε ψήφους προϋπολογισμού, που είναι παραδοσιακά η ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Σε ένα δύσκολο προϋπολογισμό. Σε ένα προϋπολογισμό που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διαχειρίσιμο από την κυβέρνηση και ενδεχόμενο να είναι και ο τελευταίο τη κυβέρνηση με αυτή τη μορφή που τη βλέπουμε σήμερα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά σενάρια για έκτακτη πρόκληση εκλογών, τέλη του 25, αρχέ του 26. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω όλο το πολιτικό σκηνικό αναγνωρίζει τη δημοσιογράφη, είναι σε μια κινητικότητα. Ναι. Και από τα δεξιά, η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχουν δυνάμει εσωτερικά που κινούνται για την επόμενη μέρα μετά Μητσοτάκη. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν κινηθεί διαδικασίε, θα ολοκληρωθούν. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμά, αλλά υπάρχει μια γενικότερη ρευστότητα. Αντί λοιπόν να το εκμεταλλευτούμε αυτό με σοβαρότητα και πολιτικές προτάσεις, να προχωρήσουμε με ενότητα, νομίζω πυροβολούμε τα πόδια μας. Mm-hmm. Κύριε Κλαράκη, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα από το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Και τι θέλω να πω, παραδοσιακά σε όλα τα κόμματα, οι πρώην πρόεδροι λειτουργούσαν, τουλάχιστον στο βαθμό που οι ίδιοι ήθελαν να παρεύουν στα πράγματα, ως εγγυητές της ενότητας. Ως εγγυητές της ενότητας της παράταξης, αφήνοντας, αν θέλετε, και μια κληρονομιά πίσω, η οποία θα ακολουθούσε αργότερα και το όνομά τους. Τώρα αναρωτιέται ο κόσμος, πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας και πού τοποθετείται σε αυτές τις εξελίξεις μέσα. Κοιτάξτε, ο Αλέξης ουσιαστικά είναι ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μορφή που τον ψήφισε ο κόσμος και τον γνώρισε. Ο ουσιαστικός ιδρυτής του είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Νομίζω ο πρόεδρος, αν θέλει και όταν θέλει, θα εκφραστεί ο ίδιος. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη θέση. Πρέπει να το κάνει ερμηνεύσω ή να γίνω μάντης. Αυτό το αφήνω πάνω του. Είναι ένας πολύ πιο έμπειρος από εμένα, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Αυτός να αποφασίσει ο ίδιος είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο για το χώρο. Mm-hmm. Υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα του 3% και το έκανε η κυβέρνηση, η πρώτη φορά η αριστερά κυβέρνηση επί των ημερών του. Το τι θα πράξει, ας το αποφασίσει ο ίδιος. Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε. Σίγουρα. Δεν θα του πω όμως εγώ ότι θα ερμηνεύσω τις προθέσεις του. Είναι δικό του θέμα. Έχει το πολιτικό κεφάλαιο, έχει την προσωπικότητα, έχει το εκτόπισμα να κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος. Εγώ βλέπω την κεντρική πολιτική όπως είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, με τους ανθρώπους που θέλουν να ηγηθούν την επόμενη μέρα και έχουν υποβάλει υποψηφιότητες, ότι αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στην Κουμουνδούρ και μεταξύ τους διώχνει τον κόσμο, αποσυσπηρώνει το κόμμα και δεν οδηγεί στην επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Και δεν θέλει μεγάλη πολιτική λογική. Μπορεί νομίζω και ένα παιδάκι να το καταλάβει ότι ένα τέτοιο σκηνικό κλίμα, ακόμα και σε μια οικογένεια μέσα, οδηγεί σε διάλυση. Σε διάλυση. Και αυτό είναι το οποίο ενισχύει ολόκληρη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και εσείς και έτσι οργανωτικά, αλλά και ο κόσμος που απλά ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να την λειτουργεί άμεσα και σωστά. Η αγωνία μας λοιπόν είναι αυτό, να διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος. Σας το ρώτησα αυτό για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί πολλοί εκ των συνομιλητών του είναι από εκείνα τα πρόσωπα που τώρα πρωταγωνιστούν σε κινήσεις και πρωτοβουλίες προτάσεων υπέρ της διαγραφής Κασελάκη. Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις όποιες πολιτικές πρωτοβουλίες θα κρυφθούν οι ίδιοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν έχουν να πούν κάτι, ας το πούν οι ίδιοι. Εγώ δεν μπορώ να τους ερμηνεύσω. Εγώ ερμηνεύω τα γεγονότα. Δεν θέλω να γίνω προφήτης, ούτε συνωμοσιολόγος, mm-hmm. ούτε να εξηφαίνω σενάρια. Βλέπω αυτό που βλέπουμε όλοι, τα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν λένε, άστα με το ποια πλευρά μπορεί να θέλει κάποιος να επικρατήσει τελικά, όποιο πρόσωπο. Εγώ βλέπω το κόμμα και τις διαδικασίες. Με ενδιαφέρει ως γραμματεία του κόμματος το κόμμα, οι διαδικασίες και η ενότητα. Μια ενδεχόμενη επανεκλογή Κασελάκη. Εφόσον πάμε λοιπόν σε αυτή την εκλογική μάχη και ο Κασελάκης είναι υποψήφιος και επανεκλεγεί. Μια ενδεχόμενη επανεκλογή του, πιστεύετε ότι θα καταφέρει να συγκεράσει διαφορές και να υπάρξει ενωτικό. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι το κλίμα τώρα, δεν ξέρω ποιανού η εκλογή θα μπορούσε να το διασφαλίσει αυτό και να το πούμε με βεβαιότητα.
Αν δεν αλλάξει το κλίμα και δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο θεωρώ του κυρίου Κασελάκη. Ενδεχόμενα παραπάνω, αλλά νομίζω πως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος και να εκλεγεί, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την επόμενη μέρα. Και για να διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος και κυρίως για να αποκτήσει προοπτική να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τις προοδευτικές συνεργασίες. Δεν θέλει όμως να γίνει το συμπλήρωμα ο φτωχός συγγενής και η ουρά σεναρίων τέτοιου είδους. Σε ένα σενάριο υπό την ομπρέλα του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, έτσι, συζητώντας για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Θέλουμε να πάμε ως πυλώνας και δυνατός πολιτικός πυλώνας. Και όχι απλά ως ο μικρός πολιτικός χώρος που συρρυκνούται και αναζητάει κάπου αλλού να προσκοληθεί για το περαιτέρω. Ναι στην προοδευτική συνεργασία, ναι στην προγραμματική συνεργασία, ναι και σε παρεμβάσεις και στη Βουλή και έξω στην κοινωνία. Όμως αυτό πρέπει να έχει ένα κόμμα υγιές, δυνατό, ενωμένο, που να παράγει πολιτική, να παράγει προτάσεις, να έχει σοβαρότητα και να σταματήσει η φαγωμάρα, η εσωστρέφεια, τα μεγαλοστελέχη που βγαίνουν καθημερινά σε όλα τα κανάλια και δίνουν ρεσιτάλ κόντρας. Ποιος θα πει την πιο μεγάλη σκληράδα απέναντι σε κάποιον άλλον για να το απαντήσει. Mm. Όλο αυτό το πράγμα έχει πληγώσει τη βάση, έχει πληγώσει τον κόσμο, έχει πληγώσει και το σώμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οργανωτικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτές που πληγήσουν να επουλωθούν θέλουν χρόνο, θέλουν προσπάθεια και θέλουν και θέληση από όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι θα αναζητηθεί στο μέλλον, και ανεξάρτητα από τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητηθεί εγγύητης της αριστεράς για να ενώσει υπό τη σκέπη του δυνάμεις οι οποίες άλλοτε συμπορεύτηκαν και τώρα δίνουν μάχες από διαφορετικό μετερίζι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει χάσει δυνάμεις από πρόσωπα και νέα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν αργότερα, τα οποία ενδεχομένως σε ένα μελλοντικό σενάριο συνεργασίας για το μέλλον της αριστεράς θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργηθεί. Πιστεύετε ότι θα αναζητηθεί τέτοιου είδους εγγυητής? Δεν ξέρω αν θα αναζητηθεί εγγυητής μελλοντικά για να συνενωθούν κομμάτια που έχουν διασπαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε από τα πλευρά του έχουν φτιαχτεί δύο κομμάτια. Όχι εγγυητής. Ας πούμε, αν θα αναζητηθεί ένας ηγέτης ενδεχομένως που θα μπορούσε να ακολουθήσει το ρεύμα μετά. Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμένα με απασχολεί να διασωθεί το πολιτικό σπίτι μας που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και από εκεί πέρα, αν διασωθεί και είναι υγιής και καταφέρει να πάει παρακάτω, mm-hmm. να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό ακριβώς που λέτε. Ναι. Στην προσπάθεια για να συσπηρωθούν ευρύτερες δυνάμεις, αλλά να είναι υγιές σώμα πολιτικά, δυνατός πολιτικά, με προτάσεις, με θέσεις, με απόψεις και όχι ο ηκέτης μιας προσπάθειας απλά συμπληρώματος ενός τραπεζιού κέντρου αριστερού. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Εκτός αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να εξαγγελωθεί από τον πολιτικό χάρτη και να εξαφανιστεί, απορροφόμενος από ένα μεγαλύτερο σχηματισμό. Το φοβάστε? Δεν φοβάμαι τίποτα στη ζωή μου. Υπό την έννοια ότι τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα δεν αλλάζουν. Με ενδιαφέρει να το αποτρέψουμε να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Οπότε με φοβίζει η αδράνεια, η στασιμότητα και η φαγωμάρα mm-hmm. που ζούμε. Αυτό με φοβίζει. Είναι στα χέρια μας η τύχη μας ως πολιτικού φορέα. Δηλαδή, είδαμε και το ΠΑΣΟΚ έκανε τις εκλογές του πολύ καλά, έκανε το debate. Είχαν μια πολύ καλή σχετικά παρουσία και οι πέντε υποψήφοι παρά τις ιστορικές τους διαφωνίες και των ιδίων. Όμως, εν τέλει, στο τέλος της μέρας, στο ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 19 270.000 άνθρωποι και τώρα γύρω στους 300.000. Mm-hmm. Σε μια φάση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη χειρότερη στιγμή του. Άρα, ο κόσμος δεν έχει μετακινηθεί μαζικά κάπου αλλού. Δεν έχει αλλάξει ακόμα πολιτικό φορέα. Άρα αυτή η αύξηση, έστω και μικρή, την οποία είχε το ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι δεν είναι ψηφοφόροι οι οποίοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ? Δείχνει μια μαζική μετακίνηση κόσμου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος είναι κυρίως σε φάση αναμονής απέναντι γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η τύχη μας και η επόμενη μέρα είναι στα δικά μας χέρια. Δεν είναι στα χέρια ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε των υπολείπων. Εμείς αποφασίζουμε την τύχη μας και γι' αυτό και πολύ μεγάλη ευθύνη μας. Δεν είμαστε ούτε η κακή μας μοίρα, ούτε ο κακός καιρός, ούτε τίποτα. Αυτές είναι οι δικές μας επιλογές. Είναι λοιπόν στα δικά μας χέρια, στα οργανωτικά χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, των στελεχών του, των υποψηφίων του, των μελών του, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αν θέλουμε να πάμε παρακάτω δυνατοί και ενωμένοι, υπάρχει τρόπος. Αλλά θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, θα πρέπει να σταματήσουν οι ακρότητες και θα πρέπει να φεθούν όλοι οι υποψήφοι να προχωρήσουν κανονικά μέχρι τις κάρτες και η βάση να επιλέξει αυτό που θέλει. Και μη τι άλλο, όταν τις βραδιές των εκλογών, κύριε Κλαράκη, και μαζί συζητάμε για την αποχή και κοιτάμε το ποσοστό της αποχής, πώς θα κάνουμε τον κόσμο να επιστρέψει, να επιστρέψει η εμπιστοσύνη του κόσμου μάλλον προς την πολιτική, έτσι. Ανεξάρτητα, ξαναλέω, από το κόμμα. Σίγουρα πάντως με αυτά που συμβαίνουν δεν πείθουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με την πολιτική, ούτε να επιστρέψει στην πολιτική. Νομίζω ότι έχουμε κουράσει τους ανθρώπους μας ψυχικά και αυτό το βλέπουμε όλοι μας, την απογοήτευση στα μάτια τους.
και ταυτόχρονα όμως την επιθυμία να αλλάξει κάτι, να διασωθεί και να γίνει κάτι, να αναστραφεί αυτή η πορεία. Και γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ, γι' αυτό προσπαθούμε. Ελπίζω τον Σάββατο, που είναι η έκτακτη κεντρική επιτροπή, να πρετανεύσει έστω και την ίστατη στιγμή ένα πνεύμα πολιτικής λογικής, όπου οι όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες υπάρχουν να επιληθούν επί τη βάση της κάλπης. Ναι. Ο τελευταίος κριτής είναι ο λαός. Mm-hmm. Το Σύνταγμα μας λέει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ασκούνται υπέρ του λαού. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και στα κόμματα. Mm-hmm. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός το κόμμα. Η βάση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το κόμμα, η βάση είναι που έφερε το κόμμα στην εξουσία, η βάση είναι που πήρε και την εξουσία από το κόμμα όταν απογοητεύτηκε. Η βάση είναι η οποία θέλουμε να επιστρέψει και πίσω, και για να επιστρέψει πίσω πρέπει να ακούσει πολιτικό αντίλογο, πολιτικό διάλογο, ακόμα και με ένταση. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση να θυμίζουμε όπερα στην Αυστρία, στην Κυριακή. Δεν θα ήταν και κάτι το οποίο θα ήταν ειλικρινές απέναντι στον κόσμο. Με πολύ πάθος, αντιπαράθεση, αλλά χωρίς μίσος. Εγώ κρατάω αυτή την έκκληση την οποία κάνετε, να πέσουν οι τόνοι και ο κόσμος και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, και είναι μια τοποθέτηση δικιά σας και με θλίψη και με θυμό, αλλά και μια πολύ δυνατή έκκληση για να πέσουν οι τόνοι. Να δούμε αν θα σας ακουστείτε. Αν θα σας ακουστεί η βάση, κύριε Κλαράκη, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Η αισιοδοξία έχει πολλές πλευρές. Και πάντα στη ζωή η επόμενη μέρα δημιουργεί νέα δεδομένα. Ποτέ δεν τελειώνει η πολιτική. Σίγουρα. Δηλαδή και το Πασό κάποια στιγμή έφτασε να είναι στο 5%. Όλοι προεξόφλησαν το τέλος του πολιτικού. Κατάφερε να διατηρείται σε ένα επίπεδο μικρομεσαίο. Δεν τελείωσε όμως η πολιτική ζωή ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Αυτά συνεχίζουν. Είναι δυναμικό πεδίο η πολιτική. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, με τις όποιες μικρές δυνάμεις έχουμε και εδώ τοπικά, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης και της κόντρας. Και παρακαλούμε τα κεντρικά στελέχη πάνω στην Αθήνα να ακούσουν την αγωνία της βάσης ή την αγωνία των ψηφοφόρων τους ή όποιοι είναι βουλευτές, ότι ο πιο πολλής κόσμος θέλει να περτανεύσει, μπορεί κάποιοι να θέλουν, να υπάρχουν και ακραίοι, οι οποίοι τους αρέσει αυτό που γίνεται. Η πλειοψηφία όμως δεν αρέσκεται σε όλο αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε, να σταματήσει, να πέσουν οι τόνοι και να προχωρήσουμε συντεταγμένα, καταστατικά και δημοκρατικά σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κλαράκη, σίγουρα, καλά. Με αφορμή φυσικά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν η έκκλησή σας θα εισακουστεί.